Ναι, βρισκόμαστε στον χώρο τάξεως των Οβιδοβόλων 105 και 155 8 ιντσών και αριστερότερα βλέπουμε τους δύο εκτοξευτές ΠΕΠΑΡΕΜ-70. Ήδη έχει ξεκινήσει ο κανονισμός της βολής από το δεξιό Οβιδοβόλο, όπως βλέπουμε. Το ΚΔΠ, το κέντρο διευθύνσεων σπηρών που τα βλέπουμε πίσω από τα Οβιδοβόλα, λαμβάνουν τις αιτήσεις βολής από τους παρατηρητές και τις μετατρέπουν σε στοιχεία βολής για τα πυροβόλα. Ακολούθως, τα διαβιβάζουν στα πυροβόλα προκειμένου να βάλουν την παρεκτροπή και την κλίση την κατάλληλη, ούτως ώστε τα βλήματα να πάνε στον στόχο για την εξουδετερώσή του. Θα παρακολουθήσουμε ακολούθως κάποιες βολές από εδώ πέρα. Όπως βλέπουμε δεξιά, θα γίνει τώρα η βολή. Ναι, το δεξιό πυρο Οβιδοβόλο εκτελεί τον κανονισμό της βολής. Από τώρα τι βεληνικές εκεί. Αυτή τη στιγμή ακούγεται το προσωπικό το οποίο σφινώνει το βλήμα επί του σωλήνα. Ακολούθως θα τοποθετηθεί το εμπείρευμα και όταν θα πάρει όλο το προσωπικό τη θέση του θα τραβήξουν τη σύνδεδα προκειμένου να φύγει το βλήμα. Ο στόχος βρίσκεται σε βεληνικές περίπου 14 χιλιόμετρων από εδώ. Γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τον αρχηγό στοιχείο, Την εντολή βολής ποιος τη δίνει τώρα? Ο αρχηγός στοιχείου, αφού τελειώσει τους ελέγχους, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, θα αναφέρει οδηγό πυροβόλο έτοιμο. Οπότε ο αξιωματικός βολής αναφέρει με τη σειρά του στον παρατηρητή ότι το οδηγό πυροβόλο είναι έτοιμο να βάλει και με το παράγγελμα του παρατηρητή ή του διευθυντή της βολής που βρίσκεται στο παρατηρητήριο δίδεται το πυρ και ακολούθως δίδεται το πυρ από τον αξιωματικό βολή στον αρχικό στοιχείο και εκτελείται η βολή. Τώρα, όπως βλέπεις, έχουν τελειώσει οι έλεγχοι. Το στοιχείο παίρνει τις θέσεις. Είναι θέσεις συγκεκριμένες. Ανέφερε οδηγό έτοιμο, το πυροβόλον έτοιμο να βάλει στον αξιωματικό βολής. Ο αξιωματικός βολής το διαβιβάζει στον παρατηρητή και με το παράγγελμα πήρε τον παρατηρητή ή του διευθυντή βολής θα εκτελεστεί αργότερα η βολή. Όλα τα υπόλοιπα πυροβόλα παρακολουθούν τα στοιχεία βολής και τα τοποθετούν. Άσχετα που δεν κάνουν βολή, κάνει μόνο το οδηγό πυροβόλο, συμμετέχουν και αυτά στη βολή, ούτως ώστε όταν ζητηθεί να βάλει όλη η πυροβολαρχία. Γι' αυτό λέγεται οδηγό πυροβόλο, Ναι. Έχει μια χρονική διάρκεια μέχρι να γίνει η βολή, δηλαδή. Ναι, αυτή η χρονοκαθυστέρηση που βλέπουμε, επειδή τώρα στο παρατηρητήριο ο παρατηρητής γίνεται και μάθημα στους άλλους αξιωματικούς παρατηρητές τι ακριβώς γίνεται, αναλύουν όλα τα παραγγέλματα και τα αξιολογούν.
Τώρα ακούμε τον αξιωματικό βολής που λέει στο πυροβόλο, δίνει την εντολή στο πυροβόλο για να ρίξει. Βλέπω το κάθε πυροβόλο έχει 6 περίπου άτομα. Ναι. Ενδεχομένως και η καθυστέρηση την οποία έχουμε να οφείλεται και σε λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε προσωπικό στο αεροδρόμιο δίπλα στον αερολιμενάρχη, όπως και έχουμε και με το λιμεναρχείο. Δηλαδή, αν παρουσιαστεί κάποια βάρκα, κάποιο πλοίο στην περιοχή των στόχων ή έχουμε προσγείωση, απογείωση αεροσκάφους, όλα αυτά είναι λόγοι για να διακοπεί η βολή, λόγοι ασφαλείας, και ακολούθως όταν αποκατασταθούν αυτή η ασφάλεια, συνεχίζεται η βολή. Τάξος της πυροβολανίας των δύο ουλαμών, μάλλον των 109 και των 110. Προηγουμένως είδαμε μία πολύ ωραία επιστόχου από τους πολεμπλούς εκτός από τον Δεσπυράβλου. Και λίγο νωρίτερα είχαμε δει τον κανονισμό με το δεξιό πυροβόλο, το οδηγό πυροβόλο, το οποίο ολοκλήρωσε τον κανονισμό του και ακολούθως θα δούμε μία δραστική βολή από τον ουλαμό των 155 χιλιοστών, το πρώτο και το τρίτο. Όπως το λέω, δεξιά δηλαδή. Σωστά. Προσωπικό έχει πάρει ήδη τη θέση του, ο αρχηγός στοιχείου είναι μόνο όρθιος, έτοιμος να καθορίσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να γίνει η βολή. Ακριβώς πίσω από τον αρχηγό στοιχείου βλέπετε ότι το κλίμα είναι έτοιμο για να φορτωθεί στο φορέα του πάνω, το οποίο θα γίνει μόλις λάβει την αποστολή βολής από τον παρατηρητή και ακολουθώς από τον αξιωματικό βολή στα σπίτια βολής. Σε ένα στοιχείο 155 χιλιοστών, ήδη το προσωπικό βρίσκεται στη θέση του, προετοιμάζεται και προετοιμάζει και τα πυρομαχικά για τη βολή. Όπως βλέπεις, έχουμε και μερικούς εφέδρους, επίστρατους, οι οποίοι έχουν κληθεί για να συμμετέχουν στη βολή, που ουσιαστικά και η οποία αποτελεί και το επιστέγασμα της εκπαίδευσης. Μπορούμε να προχωρήσουμε να το δούμε λίγο περιμετρικά. Το
βρισκόμαστε στο παρατηρητήριο. Αυτή εδώ είναι η θέση του παρατηρητή, ο οποίος ελέγχει όλη την τον τομέα ευθύνης, βρίσκει τους στόχους, τους οποίους ακολούθως τους στέλνει στο κέντρο διευθύνσεως Σπυρούν, υποτύπων αίτηση εισβολής. Πιο πίσω βλέπουμε το κυρίως παρατηρητήριο, όπου βρίσκεται ο διευθυντής της εισβολής και οι επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα, έχουμε διακοπή βολής λόγω πτήσεως αεροσκάφους και θα συνεχίσουμε τη βολή μόλις μας δοθεί το ελεύθερο από τον αξιωματικό ασφαλείας. Το είδες? Χρησιμοποιείται για συγκέντρωση μάζας σπυρών σε συγκεκριμένο χρόνο, πάνω σε μεγάλους στόχους. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τώρα! Έρθει 14, αερόδοξα 14, έβαλε άπαντα ερλίψαν, έτοιμος. Δόξα 14, εδώ Ερμής 14, πέρασε αποστολή πολύ. Πολύ επιτυχές, μήνυση 8 αβάξ. Τέλος. Τρία βλήματα. Ακούστηκαν αυτά που σκάσατε. Λέει ότι άμα πάρεις και μετράς ένα, δύο, τρία αυτή την ώρα που Μία ήταν αυτή τώρα, ναι. Προβλέπεται από τις Γενικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η Πάγια Διαταγή 3/28, προγραμματίζεται από την ΑΣΔΕΝ και εκτελείται δύο φορές το χρόνο. Η σημερινή βολή που θα παρακολουθήσετε αποτελεί το επιστέγασμα της συντήρησης, της εκπαίδευσης αφενός μεν των στελεχών, αφετέρου των οπλητών θητείας, καθώς και των επιστράτων αξιωματικών και οπλητών των μονάδων μας, οι οποίοι προσκλήθηκαν στα πλαίσια της μετεκπαίδευσης της εφεδρείας. Στη βολή συμμετέχουν προσωπικό, αξιωματική 26, οπλίτες 213 και 55 επίστρατοι. Στο σημείο αυτό και πρώτης ενάρξης της βολής, επιτρέψτε μου ως Διοίκηση Πυροβολικού και κατ' επέκταση ως Ταξιαρχία να εκφράσω στα πρόσωπά σας τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους σιώτες πολίτες για την κατανόηση που επιδεικνύουν για την υλοποίηση της υπόψης δραστηριότητας που σημειωτέων άρχισε χθες, 25 Νοεμβρίου, με την εκτέλεση των βολών πυροβολικού. Η κατανόηση αυτή επιφέρει τρία θετικά στην εκτέλεση της επιχειρησιακής μας εκπαίδευσης. Πρώτον, εξάσκηση του συνόλου του προσωπικού των μονάδων. Δεύτερον, εκτέλεση βολών που συνεπάγεται έλεγχος της επιχειρησιακής αξιοπιστίας όλων των οπλικών συστημάτων των μονάδων μας. Και τρίτον, οικονομικό όφελος, καθώς το κόστος εκτέλεσης βολών στο νησί μας είναι κατά πολύ μικρότερο από το κόστος εκτέλεσης των αντιστοίχων βολών στη Μυτιλίνη ή στο πεδίο βολής Δεδροχωρίου στην Καστοριά. Έχετε συντάξει μοίρα στο αεροπορικό πυροβολικό, τοπογραφική ενημέρωση. Θα αναφερθώ σε χάρτες έως 50.000 Χίος Βολισσός. Σημεία στάσεως. Βρισκόμαστε στις νοτιοδικές παρήφες του υψώματος 298 και στις δεταγμένες MC081, 571 και υψόμετρο 20 μέτρα.
5-3, δραστικό, 800 μέτρα. Περιμένει! Να περιμένει τώρα! Θέλω χάρη μεγάλη! Ε!